Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βλέπω και τον κύριο Βορύδη χαμογελαστό. Φαντάζομαι ήταν παράληψη ένα νεολαίο ότι παρέμεινε η λέξη Μακεδονία στα βιβλία. Κύριε Παλή, μην αναφέρετε ονόματα, θα σκεφτείτε. Όχι, το λέω με χαμόγελο και νομίζω έχουμε, το έχουμε κερδίσει αυτό να μην έχουμε αναφορές για προσωπικού. Εμένα δεν με ενοχλούσαν και δεν με ενοχλούν πολλά από τα πράγματα που ενοχλούν τον συνάδελφο κύριο Μπιάλε. Με ενοχλεί πάρα πολύ όμως να προσπαθούμε να παρουσιάσουμε το αυτονόητο σε μια υπέρβαση εδώ πέρα. Γιατί το αυτονόητο που έχουμε να κάνουμε είναι να λύσουμε θέματα, να πάμε παρακάτω. Άκουσα τον κύριο Κουμουτσάκου, μάλλον καταρχήν έχουμε μια ύψη κοινοβουλευτική διαδικασία στην οποία είναι τιμή μας να μιλάμε και για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Κύριε Βορύδη, όμως τώρα θα ξαναφερθώ σε εσάς να ακούτε λιγάκι με τον συνάδελφο. 2-3 έχετε, μην ακούτε, δεν χρειάζεται. Να μιλήσουμε κι εμείς. Όχι, αν δεν ήσασταν κι εσείς, δεν θα μιλάγαμε καθόλου. Νομίζω. Εσείς μας καλέσατε να μιλήσουμε. Λοιπόν, δεν σας διέκοψε κανείς. Ακούσαμε τον κύριο Κουμουτσάκο να μιλάει για τους διπλωμάτες και δεν είναι διπλωματία μόνο ενεργητική διπλωματία να παρεμβαίνουμε για να διορθώνουμε συναδέλφους στο εξωτερικό. Και οι εντολές που δίνονται στους διπλωμάτες να κάνουν παρεμβάσεις για το θέμα αυτό και να διορθώνουν όσους κάνουν χρήση αυτή την ονομασία που έχουν αναγνωρίσει οι περισσότερες χώρες στον κόσμο. Προδοσίες και άλλα τέτοια δεν θα αναφερθώ παρακάτω. Νομίζω ότι ό,τι γράφτηκε στα πρακτικά από όποιους τα είπαν και στους τόνους που μιλήσαν θα τα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθούν και δεν είναι ένα ζήτημα που πρέπει να βαραίνουμε. Δεν θα πέσουμε στη λούμπα σας. Δεν θα πέσουμε στη λούμπα του κ. Τζαβάρα για τον εθνομηδενισμό. Θα δεχτούμε όλο αυτό που μας παρουσίασε από τις απόψεις του κ. Βαρών. Ναι, είναι έννοια του αυτοπροσδιορισμού. Τίμια. Σωστά το είπε. Όπως μπορώ να κρατήσω και την ορθότητα του λόγου του κ. Τασούλα με τις επισημάνσεις που ανέφερε και τους προβληματισμούς του. Και άλλοι ομιλητές. Και από τη Δημοτική Συμπαράσταση, ο κ. Μπαριώτας έκανε μια τίμια ομιλία, θα έλεγα. Και εδώ πέρα το ζητούμενο στην κουβέντα είναι το εξής. Ένα είναι το ζήτημα της γείτονας χώρας και το άλλο είναι το ζήτημα του τι ψηφίζει το Κοινοβούλιο στην πρόταση της πιστείας. Για μας λοιπόν είναι τιμή αυτή η πρόταση. Μας δόθηκε μια ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Σε μια διαδικασία που η εθνική αξιοπρέπεια βρίσκεται απέναντι στην πατριωτοκαπηλεία. Σε μια διαδικασία που ο ρεαλισμός βρίσκεται απέναντι στον τυχοδιοκτισμό. Σε μια εποχή που ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Κοτζιάς, παραδίδουν μαθήματα πολιτικής με τοπί κεφαλαίο. Αξιοποιούν τη συγκυρία, γιατί είναι παράγοντες η συγκυρία, για να εκλείψουν προβλήματα που υπάρχουν στη Βαλκανική και όλοι μας γνωρίζουμε τα προβλήματα της Βαλκανικής, ανομαλίες του παρελθόντος, ζητήματα που δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα και την βόρεια γείτονά μας, αλλά όλο το ελληνικό μέλλον της περιοχής. Αναρωτιέμαι λοιπόν η πολιτική της διακυβέρνησης του Γκρουέσκη με την αγαλματοποιία, με τις ονοματοδοσίες, με τα πολύ αρχιοπρεπή οικοδομήματα, τις αναφορές, όλα αυτά τα πράγματα, σε όλους αυτούς που αποκαλούν Μακεδονία αντί γείτονά μας χώρα, που την έχουν αναγνωρίσει με το συνταγματικό της όνομα, πέρασε σε κανένα από το μυαλό η ιδέα ότι όλοι αυτοί, όλα αυτά που κάνουν έχουν να κάνουν με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και όλα αυτά τα πράγματα και αυτοί είναι απόγονοί τους. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας εδώ. Τα συνδυάσαμε ποτέ αυτά τα πράγματα. Τις αστιότητες του Γκρουέσκη. Δυστυχώς όμως η πατριδοκαπηλεία και οι εθνικισμοί και η αναγκαιότητα, εγώ θα έλεγα, στα τελευταία χρόνια, 100 χρόνια της περιοχής μας, μετά τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, να δημιουργούν τα εθνικράτη, να αποκτήσουν συνείδηση. Δεν είναι μόνο στην εκεί πλευρά. Σε όλες τις χώρες υπάρχει. Σλιπάκια με τον ήλιο της Βεργίνας τυπώνανε. Τα δεχόμαστε εμείς όλα αυτά τα πράγματα. Σκέφτομαι λοιπόν ότι πώς μπορεί να θεωρηθούν, να θεωρούνται περισσότερο Έλληνες
Οι Μακεδόνες Έλληνες που ήταν από πάντα στη Μακεδονία, από τους Πόντιους Μακεδόνες, περισσότερο Μακεδόνες, από τους Μικρασιάτες Μακεδόνες, και πώς μπορεί να ανησυχούν τόσο έντονα για τους Σλάβους γειτονές μας και όχι για τους Βουλγάρους φίλους μας. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ανησυχείτε για τους προβληματισμούς της Βουλγαρίας αυτή τη στιγμή, για τη λύση που προωθείτε με την γείτονα χώρα και το κατά πόσο θέλουμε αυτή η χώρα να είναι ισχυρή, σταθερή και να μην έχουμε άλλα προβλήματα στην περιοχή μας. Αξιότιμοι και εκτιμητοί κύριοι συνάδελφοι, είμαστε όλοι πρώτα απ' όλα Έλληνες και δευτερευόντως χαρακτηριζόμαστε γεωπελαγίτες, άλλοι Μακεδόνες, άλλοι Κρητικοί. Περήφανοι όλοι. Είμαστε αυτή τη χώρα. Αυτή είναι η πατρίδα μας. Και δεν μας στερεί κανένας το δικαίωμα, ούτε κανένας έχει το δικαίωμα να αυτοποκαλείται περισσότερο ή λιγότερο. Όπως κανένας δεν μπορεί να στερήσει το δικαίωμα σε ανθρώπους να αυτοπροσδιορίζονται. Όπως δεν μπορώ να πω στους κριτικούς απέναντι παράλληλα από τον τόπο μου, στο Αιβαλί, να μην πρέπει να αυτοπροσδιορίζονται ως κριτικοί. Ως αποτέλεσμα των βίων πεπραγμένων εκείνης της εποχής διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τους πήραν την Κρήτη και τους πήγαν εκεί. Κρατήσαν και τη γλώσσα τους. Δεν ξέρω και στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, στις ελληνικές πλευρές στη Μακεδονία. Η ντοπιολαλιά, να μην τη χαρακτηρίσω ως γλώσσα. Αυτή η ντοπιολαλιά που μιλάει σε πολλά χωριά. Πώς τη λένε οι ντόπια? Θα μου πει κάποιος. Έχει ονομασία η ντοπιολαλιά ή απλώς τα ντόπια τα λέμε? Και αυτά τα ντόπια τελικά είναι ελληνικά. Και από τη μια και από την άλλη. Προβληματισμοί πολύ λοιπόν από την κουβέντα και είναι κακό να χαλάμε την κουβέντα. Ήλπιζα και θα κλείσω εδώ για να μην κατακράσω τον χρόνο. Ένα συνάδελφο έχει μείνει. Ότι με την αρχή της συζήτησης και την παρέμβαση της συναλήψης της ΣΥΕΣ Αναγνωστοπούλου, μια ιστορική ομιλία στο Κοινοβούλιο, ότι θα μπορούσε να οδηγήσει την κουβέντα σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Μην γελάτε, κύριε Βορύδη. Αλλά δυστυχώς, την ώρα εκείνη λοιπόν που μας καλέσετε εδώ για να υπερασπιστούμε αυτή την κυβέρνηση που φέρνει αυτή τη συμφωνία, την ώρα που η συναλήψη μιλούσε, εσείς που μας καλέσατε, ήσασταν μόνο πέντε στην αίθουσα. Ήλπιζα κι εγώ ότι θα πιάσει τόπο η μιλή, αλλά δεν ήταν κανένας εδώ μέσα να ακούσει. Τώρα είστε τέσσερις λοιπόν. Καληνύχτα σας λοιπόν με το σκοταδισμό σας, με το παρελθόν, στην πολιτική του κυρίου Σαμαρά, του συντάκτη της μήνης προς την Πρωθυπουργό, σε αυτή τη λογική, που πιστεύει κι εσείς μαζί, ότι η ταύτιση με την ακροδεξιά, όταν κλείσει αυτή η ιστορία με τα δικαστήρια, θα σας τους φέρει πίσω. Πλανάστε και κάνετε ζημιά στον τόπο, κάνετε ζημιά στην πατρίδα. Ελάτε, κύριε Βλάση.